Επιστρέψαμε λοιπόν, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, και όπως σας έχουμε προαναγγείλει το ξεκίνημα της εκπομπής και έχουμε βεβαίως δημοσιεύσει και μέσα από το Facebook που μας παρακολουθείτε, ότι στην τηλεφωνική μας γραμμή θα έχουμε τον Θόδωρο Ελευθεριάδη, ελευθεριάδεsblogspot.com, από την Άουσα, ο φίλος λοιπόν Θοδωρής, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα πράγματα τόσο στην Μαθή, ιδιαίτερα βεβαίως στην Άουσα, μιας και είναι και ο τόπος όπου διαμένει. Λοιπόν, Θοδωρή μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Τάσο, καλημέρα σε εσένες, στους ακροατές. Νομίζω ότι το ραδιόφωνο σου αλλά και το site είναι μια σχετική πηγή, όχι μόνο για την Αλεξάνδρα, αλλά και για όλη τη Μαθήνα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Θοδωρή, για τα καλά σου λόγια. Θοδωρή, ειδική συνεδρίαση εχθές, face control, διάβασα εκεί το ρεπορτάζ σου, όλα τα άρθρα σου εκεί, με πολύ εμπεριστατωμένες έτσι οι περιγραφές σου, με ονοματεπώνυμο, με όλα τα πάντα εκεί, τι είπαν όλοι τους μέσα. Λοιπόν, με προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση αυτό το βίντεο με τον πρόεδρο των γονέων και κηδεμόνων από το Αγγελοχώρι, το σχολείο εκεί, που είπε ο άνθρωπος ότι ναι, θέλουμε τους μετανάστες να τους αγκαλιάσουμε, τους Σύριους, να τους αγκαλιάσουμε, να γίνουμε ένα, αλλά εδώ όμως έρχονται και άλλοι οι οποίοι δεν έχουν καμιά δουλειά, και το μεταναστευτικό γιατί να το φορτωθούμε εμείς. Έτσι, η κραυγή αγωνίας ενός ανθρώπου ο οποίος βλέπει ότι το παιδί το αύριο μεθαύριο δεν θα μπορεί να περπατήσει στον δρόμο συναντώντας Έλληνες παρά μόνο αλλοδαπούς με σκοπούς άγνωστους και επικίνδυνους για τη χώρα την ίδια και για τους ίδιους εμάς. Για πες μας λοιπόν, Θοδωρή, τι έγινε χθες. Νομίζω ότι χθες η συνεδρίαση, όπως έγραψα και εγώ, έγινε με τη λογική της πόρτης, λες και βρισκόμαστε σε ένα κλαμπ όπου μέσα στο ναό της Δημοκρατίας θα έμπαιναν με την πρόφαση ότι δεν χωράει όλους. Αυτοί που ήθελαν να είναι από την Δημοτική Αρχή, προφανώς η μια πλευρά, και όχι όλοι οι πολίτες που θα έπρεπε να βρίσκονται σε μια τέτοια συνεδρίαση, αν η Δημοτική Αρχή και το πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου θεωρούσε ότι ήταν μικρός ο χώρος ή ματέωνε τη συνεδρίαση όπως του ζητήθηκε επανειλημμένως από την αστυνομική διεύθυνση. Γιατί κακώς έγινε και δεν προσέφερε σε μια συνεδρίαση 4,5 ωρών στο να υπάρχει μια θετική κατάσταση, είτε από τη μια πλευρά ή από την άλλη. Αλλά δυστυχώς δεν εισακούστηκαν. Υπήρξε μια λογική ότι μπήκαμε μέσα με πορτιέρι κτλ. Που για μένα είναι πρωτοφανής. 25 χρόνια παρακολουθώ το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχει ξανασυμβεί. Και από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι ήταν φασίστες. Με αυτή τη λογική λοιπόν και εγώ είμαι φασίστας, γιατί διαφωνώ με την, όχι με την βρακή διαπαραμονή κάποιων ανθρώπων δυστυχισμένων που οφείλουμε να τους περιθάλψουμε ως χώρα, αλλά με το να παραμείνει στον τόπο μας. Άκουσα και την κυρία Μπαγκλογιάννη πριν από λίγες μέρες στην συγκέντρωση που είχε επιβουλευτές του Κιζωτάκη να λέει ότι θα ήταν και καλό σε ένα χωριό που είναι μόνο γέλη να έρθουν και 200 πρόσφυγες για να δουλέψουν, να βρουν μεροκάματα και μετά από 20 χρόνια να δούμε την εκκλησία, αγαπητέ Τάσο, να γίνει και ένα τζαμί, γιατί προφανώς δεν θα υπάρχουν Έλληνες, θα υπάρχουν μόνο μουσουλμάνοι. Αυτά τα πράγματα δεν είναι ψηλά, τα γράμματα είναι ψηλά για τους αγαπητούς δημοτικούς συμβούλους, οι περισσότεροι των οποίων έχουν λύσει το οικονομικό τους πρόβλημα, έτσι. Είναι με ένα σταθερό οικονομικό εισόδημα. Δεν μπορούν να αντιληφθούν τους προβληματισμούς των απλών ανθρώπων που βιώνουν τη φτώχεια, την ενεργεία και την εξαθλίωση και βλέπουν να μην υπάρχει φως στο τούνελ. Γιατί αν να πεις ότι κλείνουμε τώρα τα σύνορα, δεν παίρνει κάποιος άλλος και να διαχειριστούμε αυτή την ροή, αυτούς που ήταν εδώ πέρα στο τόπο μας, 70 χιλιάδες, που έχουν περάσει εκατομμύρια. Δεν ξέρω πόσοι είναι στην Αθήνα, Πακιστανοί, υπόλοιπες φυλές, όπως είπε και ο πρόεδρος. Δηλαδή να έχουμε σωμαλούς στην περιοχή μας. Είναι ερωτήματα τα οποία τα συναντάξατε εσείς στην Αλεξάνδρεια, από τους κατοίκους, τα ζήσατε, τα βιώσατε. Δεν είμαστε ράσιστες, αλλά κάθε στιγμή πρέπει να χρεωθούμε εμείς, όπως είπε ο πρόεδρος, όλη τη μεταναστευτική ροή τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι και η κυρία Μέρκελ σφυρίζουν αδιάφορα. Και όχι μόνο αυτό, Θοδωρή. Διαπιστώνουμε ότι η ροή αυτή των μεταναστών υποκρύπτει εθνική τραγωδία, διότι στέλνεται
από την Τουρκία και ξέρουμε ποιο είναι το δόγμα των Τούρκων. Ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά. Έχει δίκιο. Έχουμε γράψει και ο κ. Τζατζάς είναι επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ, ο Φράκος ο Φρακούλης, ο στρατηγός και αυτός επίτιμος ΑΚΕΣ. Είναι μια ασύμμετρη απειλή εκ μέρους της Τουρκίας, με την οποία μόνο εξαπολύουμε δεκάρικους από την Προεδρία της Δημοκρατίας, από τον Υπουργό Εξωτερικών, ότι είμαστε αυτοί, είμαστε οι άλλοι, αλλά δεν κάνουμε τίποτα στην πράξη. Ο Ερντογάν έχει τη δυνατότητα να βγάζει καράβια από την Τουρκία και να τα στέλνει στην Ελλάδα και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ναι, αλλά έτσι δεν γίνεται. Πρέπει να λυθεί ο βόρειος δεσμός, είτε μέσα από ένα κράτος δικαίου ή αλλιώς να μας προστατεύσουν οι σύμμαχοί μας. Έτσι. Έτσι, ο κύριος Τραμπ υποτίθεται ότι είναι σύμμαχός μας. Εχθές όμως άλλα είδαμε. Εχθές είδαμε άλλα. Έτσι. Πέσαν και οι μάσκες εχθές. Ότι είμαστε παρήδες όχι μόνο της Ευρώπης, όλου του κόσμου. Είμαστε χαπαζοί πράκτορες. Μας θεωρούν τα καλά παιδιά που γέμισαν την Ελλάδα μπάσεις νατοϊκές και μας έδωσαν τα 30-40 ελικόπτερα Καϊόβα που ελπίζω να τα δείτε εκεί στην Αλεξάνδρεια, τα οποία είναι στις εποχές του πολέμου του Βιετνάμ και νομίζουμε ότι κάτι μας έδωσε η Αμερική. Νομίζω ότι είναι λογική της εποχής του Βαμφλή, τη στρατηγική εδώ ο στρατός, δεν αλλάξαμε τίποτα. Και αυτήν άλλη είναι η κλασική αριστερά, η οποία πιστεύει στην νεκρανάσταση του Στάλιν και όλα τα υπόλοιπα. Η ιδέα είναι αριστερά για πρώτη φορά και αυτή είναι βολεμένη με τις μισθάρες της και με τους ανθρώπους που εμπόλεψε στο δημόσιο τομέα. Οπότε όλα πάνε καλά. Αξίζει να πω ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας απουσίαζαν από τη συνεδρίαση με μια προφανή λογική ότι Τετάρτη δουλεύουν όλοι στο κοινοβούλιο και δεν μπορούσε να είναι εκεί πέρα. Και βέβαια, παρόλο που του ζητήθηκε από τον κύριο Δήμαρχο να στείλουν ένα έγγραφο με τις δικές τους θέσεις για το μεταναστευτικό, προφανώς θα περιμένει πολύ ο κύριος Καρανικόλας για αυτό το έγγραφο. Πριν 5-6 μήνες, τι λέγανε, Θόδωρε, και οι τρεις που είναι βουλευτές σήμερα. Πριν 5-6 μήνες, αυτοί ήταν που το σταθούσαν ενάντια στη συμφωνία των Πρεσπών, ενάντια στο μεταναστευτικό, στην αυτή την εκπληκτική ροή των προσφύγων μεταναστών. Βέβαια, μόλις μπαίνει μέσα στο χώρο, λέει στο χώρο πολλά τραγούδια. Λες, όταν μπαίνει μέσα, χάνει τα βήματα. Και να μην ξεχνάει οι ακροατές, αγαπητέ Τάσο, ότι στην πρώτη μεγάλη συγκέντρωση ενάντια στη συμφωνία των Πρεσπών στη Θεσσαλονίκη, ο Μητσοτάκης είχε απαγορεύσει εισαγωγικά τους βουλευτές που δεν συμμετάσχουν. Αλλά μετά όταν είδε ότι ήταν 700.000-800.000 κόσμος κάτω στη Θεσσαλονίκη, το γύρισαν στον Καλαματιανό και αυτοί πήραν το σταύρο, αλλά να ξέρουν ότι αυτά που κάνουν θα τους έρθουν κούμπερα στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές είναι, ειδικά από την Μακεδονία, που δέχεται και τη μεγαλύτερη μεταναστευτική ροή. Αυτό είναι τραγικό. Εδώ έρχονται. Εδώ. Ακριβώς. Το μεγάλο βάρος του μεταναστευτικού το σηκώνει η Μακεδονία. Αυτό είναι γεγονός. Έτσι. Δεν ακούμε. Κάτι να ρωτήσω τώρα εγώ θέλω. Θόδωρα, καλημέρα, ο Στέλιος Κουρνιάς. Καλημέρα, Στέλιο, καλημέρα. Έγινε ένα πρωτοφανές, έγινε face control στην είσοδο. Ναι, κανονικά πόρτα, ναι. Ποιος την έκανε, η αστυνομία ή πάλι του Δήμου. Όχι, ήταν, ούτε καν πάλι του Δήμου, ήταν ένας φίλος του Δημάρχου. Δεν ξέρω, συγγενείς, δεν ξέρω τι, έλεγαν ότι εσείς είστε. Μπήκε μέσα στην άνθρωπος από το Πέλα Νιούς. Ποια ήταν. Και έριξε τη δημοσιογραφική ταυτότητα και λέει δεν μπορείτε να μπείτε. Και έκανα μια φασάρια εγώ και... Το κριτήριο ποιο ήταν για να μπει κάποιος ή να μην μπει. Το κριτήριο ποιο ήταν. Υπήρχε κάποιο κριτήριο. Ρωτήστε τον Δήμαρχο γι' αυτό. Προφανώς ήταν μια αποστηρωμένη συνεδρίαση που δεν θα ακουγόταν τίποτα άλλο. Έτσι, μια μόνο φωνή πήγε άδικα, αλλά αυτό θέλανε. Ναι, κάτσε, γιατί αυτό είναι πολιτικό γεγονός μεγάλο αυτό τώρα. Απαγορεύεται η είσοδος πολιτών στην αίθουσα του Δημαρχείου για να παρακολουθήσουν. Ναι. Είχε κόσμο, δηλαδή έξω, πώς ήταν. Δεν είχε πολύ ο κόσμος. Κάποιοι αντιδρώτες στους μετανάστες που νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν είναι ούτε φασίστες ούτε νεοναζιστές. Είναι κάποια παιδιά από την Άουσα που ζουν έντονα το πρόβλημα της ενεργείας και της κοινωνικής εξαθλίωσης που έχουν υποστεί από τα μνημόνια και όλη αυτή την κατάσταση. Και οι ίδιοι παιδιά που έχουν υποστεί και το ρατσισμό από την συνοικία του Αγίου Γεωργίου στην Άουσα από τις προηγούμενες γενιές. Νιώθουν το μέλλον τους να είναι ασφαλής. Ναι, εντάξει, ο Δήμαρχος πώς το αιτιολόγησε, το πολιτικό μέρος έλεγε. Δεν αιτιολογήθηκε τίποτα, δεν αιτιολογήθηκε και δεν ξέρω, δικό του πρόβλημα. Έτσι, ο καθένας κρίνει να τις πράξει και εμένα είναι
πραξικόπημα ενάντια στη δημοκρατία το να απαγορεύεις. Ναι, είναι το θέμα είναι αυτό τώρα. Το θέμα είναι αυτό. Απαγόρευση εισόδου πολιτών στο Δημαρχείο. Ναι. Λέει για την δικαιολογία ήταν ότι δεν χωρούσε το Δημοτικό Συμβούλιο. Μες. Γι' αυτό και κανονίσαν και τις καρέκλες. Την άλλη φορά το κάνουν σε ένα κλαμπ. Εγώ τους έχω πει να το κάνουν σε ένα καφενείο, καμιά καφετέρια. Και να βάλει ό,τι θέλει μέσα ο Δήμαρχος, να πούνε και τα δικά του πράγματα και να φύγουν ευχαριστημένοι όλοι. Ναι, είναι τρομακτικό τώρα αυτό, γι' αυτό το αναφέρω. Το σημαντικό είναι ότι δεν έγιναν επεισόδια, έφυγαν κάποιες φωνές, κάποιες κράτειες. Όλα πήγαν καλά, η αστυνομική διεύθυνση Μαθίας είναι άψογη, λειτουργεί πάντα άψογα. Αλλά το θέμα είναι, τάσο ξέρεις και θέλω, το ότι μετακινήθηκαν τόσοι αξιωματικοί και τόσοι αστυνομικοί φύλακες, για ποιο λόγο. Θα λύναμε εμείς το μεταναστευτικό την Άωσα. Ακούστηκαν δεκάρικοι και από το ΚΚΕ. Ακούστηκαν πράγματα. Εντάξει, αναμενόμενα είναι όλα αυτά. Τώρα εντάξει, είναι αναμενόμενα. Τώρα να υπάρχει τέτοια παρέμβαση. Δεν έπρεπε να γίνει καν. Εγώ είχα τονίσει και σε δικό μου άρθρο ότι ο Δήμαρχος μαζί με τους επικεφαλείς των παρατάξεων έπρεπε να πάει στα δύο ξενοδοχεία. Να ενημερωθούν και τους ανθρώπους να το βοηθήσουν. Και από εκεί και πέρα να πάνε και κάτω στον συνοικισμό του Αγίου Γεωργίου να μιλήσουν και με τους κατοίκους και θα είχε λυθεί το πρόβλημα και ούτε αγάπη ούτε και ζημιά. Όταν όμως εσύ αναμένεις, είσαι στη Γερμανία στην συνέλευση της ελληνογερμανικής φιλίας Φούχτελ και ΣΥΑ και δεν παρεμβαίνεις τη στιγμή που πρέπει, είναι φυσιολογικό η σπίθα να ανάψει. Βέβαια. Πάντως νομίζω ότι θα μονοπολίσει η Νάουσα. Και αν το αντιληφθούν και τα κεντρικά μέσα, θα είναι μονοπωλήσει στην Ελλάδα γενικότερο. Η είδηση το ότι διενεργήθηκε έκτακτη συνεδρίαση σε Δημοτικό Συμβούλιο και υπήρξε face control, υπήρξε δηλαδή έλεγχος. Και μάλιστα αυτό που μας είπες, ακόμη πιο σημαντικό στο λεπτό που μας είπε ο Θοδωρής, ότι αυτός που θα στην είσοδο δεν ήταν καν υπάλληλο του Δήμου. Ναι, φαίνονται απίστευτα τώρα αυτά, εντάξει, δεν είναι. Και τι θα πει πάλι που έχουμε απαγορεύσει την τιμή. Όχι. Δώσαν την είσοδο τάξη. Όχι, άλλο. Σε πρώην Δημοτικού Συμβούλου επικεφαλή παρατάξεω. Το είδα, το διάβασα. Το διάβασα. Τρελά πράγματα. Σου είπα, Θοδωρή, διάβασα όλα τα άρθρα που έχω διαβάσει. Έτσι, ναι, είδα εκεί που τον Δημήτρη Ρίζο και τον Δημήτρη. Δεν θυμάμαι τον. Τον Τάκη, ο Ρίζο, βέβαια. Και ο Τάκη είναι από τη λαϊκή συμφωνία. Ακριβώς. Του ΚΚΕ που ήταν την λαϊκή συσπήρωση. Για μένα είναι πρωτόγνωρο αυτά που γίνονται. Δεν έχουν ξανασυμβεί και προφανώς αναδεικνύεται η απειρία των σημερινών διοικούντων. Υπήρχε και αντίστοιχη το προηγούμενο. Όταν είσαι νέος άνθρωπος, οφείλεις να ρωτάς παλιότερους. Γιατί οι παλιότεροι έχουν μια σοφία. Εγώ νομίζω. Συμβουλεύεσαι και κάνεις τέτοια πράγματα. Εγώ νομίζω, Θοδωρή, δεν ήταν ότι θέμα απειρίας. Νομίζω ότι επειδή υπάρχει γραμμή από την κυβέρνηση, σε περιφερειάρχες, σε βουλευτές, σε στελέχη, σε δημάρχους, να κρατήσουν πάρα πολύ χαμηλά το θέμα αυτό και να αποφύγουν συνεδριάσεις, να αποφύγουν μαζόξεις, να αποφύγουν τέτοια πράγματα. Υπάρχει γραμμή. Και ως εκ τούτου λοιπόν, επειδή ξέρουμε ότι και ο κύριος Καρανικόλας, η καταγωγή του, η πολιτική, ανήκει στον χώρο αυτόν. Λοιπόν... Όπως και το κύριο Κουτσογιάννη, με δύο παρατάξεις που μπορεί να είναι σφαγμένες. Για άλλους λόγους, αλλά οι περισσότεροι ανήκουν στον χώρο της Νέα Δημοκρατίας. Έτσι. Και τα τηλέφωνα πέσανε εκεί, λοιπόν, μάλιστα. Και με αποτέλεσμα να προσπαθήσει ο Δήμαρχος να πάει σε δύο βάρκες, δηλαδή να φανεί ότι κάνω και ένα Δημοτικό Συμβούλιο έκτακτο για το θέμα που απασχολεί την κοινωνία, αλλά μέσα θα βάλω αυτούς που θέλω εγώ, να ακουστούν αυτά που θέλω εγώ, λοιπόν, να μην ακουστεί η άλλη πλευρά και να πω, να βγω και να πω όλα καλά, γιατί είδα και την ανακοίνωση που έβγαλε. Όπου λίγο πολύ κατηγορεί όλους τους διαφωνούντες με έναν τρόπο προσβλητικό, θα μπορούσα να πω, έτσι. Εγώ δεν την περίμενα πάντως αυτή την τοποθέτηση. Είναι δικαίωμά του. Δικιά μας δουλειά είναι να κρίνουμε τις δημοτικές αρχές και όχι να είμαστε απλά θεατές. Και νομίζω ότι η άποψη πρέπει να έχει ο κάθε συνάδελφος. Αν είναι να περιγράφουν μόνο γεγονότα, δεν αξίζει. Όχι, βέβαια. Και εσύ έχεις και τη δική σου ακροαματικότητα και θέα στο site και εγώ έχω τη δική μου. Πρέπει να λέμε την αλήθεια έτσι από τα δόντια. Έτσι, ο κ. Μοκουρνιάμος εκεί πέρα λέει τη δική του άποψη. Διαφωνείς με τον Μαχή που πρέπει να τον επίσης το δικαίωμα να πει κάποιες πέντε πράγματα. Να μην άτε όλοι μαζί, είμαστε ίδιοι για μάζια ένας φορτός. Και έχεις δίκιο για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλει πολύ φασαρία τώρα.
είναι δύσκολα πράγματα και για αυτήν. Γιατί άλλα λέγανε προεκλογικά. Ακριβώς. Έρχονται σε αντίθεση σε ό,τι λέγανε και μάλιστα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Απλά του σώζει της Νέας Δημοκρατίας, γιατί του ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουν ακόμη πιο δυναμικά από αυτούς στην υποστήριξη, με αποτέλεσμα ακόμη ο κόσμος να λέει το λιγότερο κακό είναι η της κυβέρνησης. Έτσι. Δηλαδή βγαίνουν τόσο βλακωδώς οι του ΣΥΡΙΖΑ, υπερασπίζονται και μάλλον όχι υπερασπίζονται, κατηγορούν την κυβέρνηση ότι κρατάει σύνορα κλειστά και ότι δεν ανοίγει τις πόρτες, με αποτέλεσμα να μπορεί η κυβέρνηση να κάνει το παιχνίδι της όπως θέλει, και θα πω εγώ ότι νομίζω ότι παίζουν ένα παιχνιδάκι οι δυο τους για να περάσουν αυτά που θέλουν να περάσουν, κοινή συνενέση, γιατί τα χαριετίσματα που είδαμε... Φυσιολογικό. Νομίζω ότι υπάρχει πλέον κοινή σύμπλευση, παρόλο τα αυτά που λέγονται και ακούγονται εκεί πέρα για το Θεατήν στη Βουλή. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ συμπλέον σε όλες αυτές τις πρακτικές. Συμπλέον γιατί είναι υποκύρια τόσο της ΥΠΑ, τον ΥΠΑ, όσο και της Μέρκελ. Ακριβώς. Είτε την αξιοθρόνη σε φωνή εθνική, σε θέματα που μπορούσαν να λυθούν άμεσα. Δηλαδή, πολλές φορές σκέφτομαι και λέω, είναι δυνατόν να είμαστε στο ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή, αντί να είχαμε συνάψει μια συμφωνία πριν από καιρό με την Ρωσία, να τους δώσουμε 5 βάσεις και να έχουμε λύσει το πρόβλημα με την Τουρκία άπαξ και απατός. Είναι, σε λένε ότι είσαι λαϊκιστής, όμως είναι πολιτικές που νιώθεις ότι είσαι και εθνικά περήφανος. Οι Έλληνες αυτή τη στιγμή τάσσε και το βλέπεις. Νιώθεις ότι είναι ταπεινωμένος από παντού, από τη φτώχεια, την ανεργία, τα εθνικά ζητήματα. Τον ταΐζουν λίγο καμιά τσότα στην τηλεόραση, κανά, αυτά που τα λένε, κανά μπούτι από μοντέλα εκολαπτώμενα. 5 τουρκομπαρόκ σύριαλ και ειδήσεις οι οποίες δεν λένε τίποτα. Και εντάξει, πάει μια χαρά. Ακριβώς. Μα εδώ πάνε να μας πείσουν, Θοδωρή, ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια οικονομική ανάπτυξη και ανάταση που όμοια δεν έχει. Δείχνουν ότι τα ομόλογα ότι οι ξένοι τρέχουν να ποιος θα τα πρωτοαγοράσει, δείχνουν ότι μας δίνουν με αρνητικά επιτόκια. Λες και η Ελλάδα ξαφνικά έγινε ο παράδεισος του πλανήτη. Ενώ ξέρω... Άμα παίρνεις 15-20 χιλιάρικα το μήνα, 30-50, είσαι παλιά του ανέτα και λες για αφού δεν έχουν ψωμί, γιατί δεν τρώνε παντεσπάνι. Προφανώς η οικονομία είναι καλή για αυτούς. Έτσι. Αλλά όχι για τις μαζικές, για τις μάζες του λαού. Που το βλέπεις και εσύ στην Αλεξάνδρεια. Παντού υπάρχει ενεργεία. Δηλαδή, άμα περπατήσεις όλη την Δημαρχία, εγώ θλίβομαι, περπατάω όλη την Δημαρχία και βλέπω κλειστά εργοστάσια. Παντού κλειστά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ζουν σε άλλο κόσμο. Δεν ευθύνεται και γι' αυτό και ο λαός που τους ψηφίζει. Για μένα το πολιτικό σύστημα έχει πλέον καταρρεύσει. Και δεν μέσα υπάρχει. Σε αυτό το πολιτικό σύστημα σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο Μπαμπούλας της Χρυσής Αυγής, του Ναζισμού, ο οποίος είπε ο Μπαμπούλας που υπηρέτησε άψογα αυτό το σύστημα. Ακριβώς. Ακριβώς. Και αφού το υπηρέτησε μια χαρά, τώρα το τελειώσαμε κιόλας. Δεν μας χρειάζεται άλλο. Αν μας χρειαστεί. Ναι, τώρα θα βρεθεί κάποιος άλλος. Θα βρουν κάποιον άλλο. Να πουλάει κανένα ληφθή για τη μέση, για το που θα σε σώζει για τα έντερά σου. Κάποιος θα βρεθεί να μπει τσόντας σε αυτό το σύστημα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, κατά άλλα, Θοδωρή, εκεί στην Άουσα τι γίνεται. Σήμερα θα έχουμε και άλλη ειδική συνεδρία. Τάσο για τι αναμογεννήτριε. Εντάξει, σήμερα δεν πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει σε Facebook τώρα, γιατί όλη η πόλη είναι κάθετα αντίθετη με τις ανεμογεννήτριες. Άσχετα βέβαια αν η κυρία Τέρνα έχει πάρει τις άδειες από την ΡΑΕ. Άσχετα βέβαια αν οι περίφημες ΑΠΕ θα περάσουν έτσι κι αλλιώς από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Θέλουν να στήσουν 5 ανεμογεννήτριες πάνω στην κορυφή του βουνού με μήκος, με διάμετρο τάσο της ανεμοπτέρυγας 150 μέτρα. 150 και να στείλω... Και ένα στήλο 120 μέτρα. Φανταστείτε ο θόρυβος, επειδή το έχω ζήσει στην Παναγία σου Μέλα. Αν πάτε στην Παναγία σου Μέλα και δεν έχει πολύ φασαριά, θα ακούσετε έναν υπόκοφο θόρυβο, ο οποίος είναι τρομακτικός για το αυτί σου και ουσιαστικά σου δημιουργεί πρόβλημα. Φανταστείτε εκεί την πανίδα στην Παναγία σου Μέλα το τι τραβάει καθημερινά. Αλλά βέβαια μπροστά στα χρήματα, ξέρεις ότι η Ελλάδα
δεν κυκλοφορεί κανέναν. Όταν οι ανεμογεννήτριες διαπιστώνεται ότι τελικά, τουλάχιστον εκεί που τις δουλέψανε πολλά χρόνια πριν, ας πούμε στην Αμερική, οι ανεμογεννήτριες, τελικά διαπιστώνεται ότι βγάζουν 5 και χρειάζονται 7. Δηλαδή δεν είναι δηλαδή μια διαδικασία που μπορεί να αποδώσει απέναντίας. Χάσιμο υπάρχει. Πρέπει να πάμε σε άλλους. Οι ανεμογεννήτριες σε άλλες χώρες μπαίνουν εκεί που υπάρχει δυνατό υλικό πεδίο, δηλαδή στη θάλασσα. Θα δει στη Δανία ανεμογεννήτριες στη θάλασσα. Λένε για τις ανεμογεννήτριες στη Γερμανία δεν τις βάζουν στα βουνά. Δίπλα στον δρόμο τις βάζουν, που στη Γερμανία έχει ένα σοβαρό υλικό πεδίο. Στο Βέρ μετάσο, οι μετρήσεις λένε ότι το υλικό πεδίο είναι πάρα πολύ χαμηλό. Γιατί θέλουν οι κυρίες εταιρείες να μπουν μέσα στον Πέριμο, να βάλουν τεράστιο αριθμό ανεμογεννητριών. Τις είχαν υπολογίσει στις 400 όλο το Βέρνιο. Γιατί είναι κοντά η Πτολεμαϊδα και εκεί είναι και θα έχουν λιγότερα κόστη στην μεταφορά της παροχής του ρεύματος. Αυτό είναι το παιχνίδι. Θα μας πάρουν και σε λίγο και τα υδροελεκτρικά. Όλα θα γίνουν ιδιωτικά και ο κόσμος θα πεινάει και κάποιοι άλλοι θα βγάλουν ξανά χρήματα. Εμείς κλείνουμε τα ατμοελεκτρικά εργοστάσια το 2028 και η Γερμανία τα κλείνει το 2040. Δηλαδή, φανταστείτε, εμείς που βγάζαμε μια παραγωγή δική μας, ήμασταν αυτόνομοι ενεργειακά, ό,τι και να γίνεται, και πόλεμος να γινόταν, δεν είχαμε ρεύμα. Φανταστείτε τώρα το να μην έχουμε ηλεκτρισμό σε τέτοιες καταστάσεις, το τι θα γίνει. Ναι, αλλά ο Μητσοτάκης βιάζεται να τα τελειώσει, γιατί πρέπει να εξυπηρετήσει τους Γερμανούς. Προφανώς αυτή είναι και η θέση πρωθυπουργό στην Ελλάδα, αδερφέ. Από την εποχή του Καποδίστρια δεν υπάρχει που να είναι αυτό. Γι' αυτό και δολοφονείται έτσι. Προσπάθησε κάποια στιγμή και ο Καραμαλής να ανοίξει με τη Ρωσία. Είχαν κάποια νήματα και μετά βρέθηκε να παίζει πλέον στην Αθήνα, αφού έγιναν πράξη τα όσα έγιναν εκείνη την εποχή, για το οποίο δεν μίλησε ποτέ κανένα. Το τι συνέβη εκείνη την περίοδο με την περίπτωση που είχαν λύσει οι Ρώσοι για τα όσα συνέβησαν στην οικογένειά του, ο άνθρωπος λέει το είμαστε τώρα, ξαναγύρισε στα σουβλάκια και στα... και έχει κάνει και μια ανακοίνωση μια φορά στα 7 χρόνια και όλοι οι δεξιοί λέει είμαστε τώρα καραμαλικοί εμείς, άλλοι είναι με τους Ιταλικοί, η ίδια πολιτική ασκήθη. Η Ελλάδα θέλει μια εθνική πολιτική ανθρώπων που θα αγαπάνε την πατρίδα και δεν θα νοικοκύρει κανενός εξωτερικού παράγοντα. Και δεν θα έχει πρόβλημα κι αν ακόμη φύγει από τη ζωή. Να νιώθει περήφανος κι αν ακόμη έτσι, του στείλουν καμιά αρρώστια. Συμφωνώ. Υπήρξαν τέτοιοι άνθρωποι στο παρελθόν. Δυστυχώς οι Έλληνες ξεχνάμε εύκολα. Όλοι μαζί τώρα, Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, κάνα 75%, 84% το ΚΚΕ. Λίγο ο Κυριάκος εκεί πέρα παίρνει η Τσόντα στη Βουλή, παίρνει η Τσόντα και ο Μέρα 25. Έτσι. Όλα καλά, όλα ωραία. Καλώς καμωμένα. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, Θοδωρή μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που έδωσε και είμαι στη διάθεσή σου και στο φίλο μου το Στέλιο εκεί να δώσει. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, να είστε γεροί και κάνετε σοβαρή δουλειά, να ξέρετε. Υπηρετείτε τη δημοσιογραφία εκεί στην Αλεξάνδρεια, σε όλη την Δημαρχία. Και δεν υπηρετείται τα μπούκια, σουβλάκια και ό,τι βλέπω άλλο και τοπική δημοσιότητα. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Face control, έτσι, Στέλιο. Καινούργια πράγματα. Το πιο εκπληκτικό ήταν αυτό τώρα. Τι γίνεται. Εδώ για να υπάρξει ελευθερία και δημοκρατία στην Ελλάδα, πέσαν κορμιά, ναι. Και ταυτόχρονα θα, την Κυριακή θα έχουμε και την εορτή. Και ένας τώρα χαμηλών τόνων εμφανιζόταν μέχρι τώρα, ξέρω εγώ, καθηγητάκος εκεί τη δηλώνει και τα λοιπά.